Εφιαλτικές εικόνες κατέγραψε πριν από 7 μήνες ο τηλεοπτικός φακός στο Δήμο Χερσονήσου. Καταστροφές και απόγνωση με τον Γιάννη Σέγκο να ακρούει το καμπανάκι του κινδύνου στην κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα στο πλαίσιο του νέου ΒΟΑΚ ώστε να απλωθεί δίχτυ προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Έχοντας την άσχημη πείρα η τοπική κοινωνία και η Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου στέκεται προφανώς όχι απέναντι, δίπλα στο έργο αυτό, αλλά χτυπώντας ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι στην πολιτεία προκειμένου να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με τον Γιάννη Σέγκο να εξηγεί τους λόγους. Αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά στη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη, προς Θεού βέβαια, όχι απορρίπτοντας την κατασκευή του έργου, αλλά για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Ο Δήμος Χερσονήσου βιωματικά πλέον, τον προηγούμενο Οκτώβρη και Νοέμβρη υπέστη πολύ μεγάλες καταστροφές. Εκείνο λοιπόν που λείπει μέσα από τη μελέτη είναι η ασφαλής όδευση των πλημμυρικών ροών του ΒΟΑΚ, που μέσω οχετών ή άλλων τεχνικών έργων οδηγούνται κατάντι του ΒΟΑΚ με ασφάλεια στη θάλασσα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν οι αναγκαίες μελέτες στο επίμαχο τμήμα του ΒΟΑΚ, ώστε τα πλημμυρικά νερά να οδηγούνται με ασφάλεια στην θάλασσα. Εκείνο που ζητούμε λοιπόν, σαν τοπική κοινωνία και σαν δημοτική αρχή, από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ξεκάθαρα να υλοποιήσει τις απαραίτητες μελέτες, οι οποίες θα ενταχτούν μέσα στη μελέτη κατασκευή του ΒΟΑΚ, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να οδηγούνται, ειδικά στις κατοικημένες περιοχές, με ασφάλεια από τα τεχνικά του ΒΟΑΚ προς τη θάλασσα. Θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα για το επίμαχο ζήτημα, τονίζει ο Γιάννης Σέγκος, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση. Εκείνο το οποίο μας έδειξε πλέον η πείρα την οποία διαθέτουμε από τη διαχείριση αυτών των φαινομένων είναι ότι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη ο ΒΟΑΚ, που είναι ένα πολύ καλό έργο, ένα έργο που χρειάζεται, ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, στο οποίο στεκόμαστε δίπλα και είμαστε αρρωγοί, αλλά με το σωστό τρόπο. Εκείνο λοιπόν που καταδείχτηκε είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά, ενώ παραδόθηκε το τμήμα αυτό το 2015, οι πλημμυρικές ροές που είχαμε τώρα μια θεομηνία, δεν υπήρχε καμία ασφαλής όδευση των νερών αυτών προς τη θάλασσα. Με αποτέλεσμα, τα νερά αυτά που οδηγούνται πλέον συγκεντρωμένα σε τεχνικά κατεβαίνουν προς την παραλία με μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα να προξενούν πολύ μεγάλες καταστροφές. Στις πρόσφατες πλημμύρες, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, ας μην προκαλούμε την τύχη μας με νέες αστοχίες, τονίζει από την πλευρά του ο Δημοτικός Σύμβουλος Μανώλης Γιαμαντάκης.